μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βεβαίως, στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των προσφύγων, οι οποίοι έφτασαν στην Κύπρο. Φιλοξενούνται από χθες στην Κύπρο και έχουν γεννηθεί πάρα πολλά ερωτήματα. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βεβαίως θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Όμως, σήμερα θα δούμε και εικόνες ντροπής από ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έχουν καταγραφεί από πολίτες βρωμιά, ακαταστασία, πεταμένοι φάκελοι σε διαδρόμους, σπασμένα τζάμια που έχουν τακτοποιηθεί με κολλημένο χαρτόνι και όχι μόνο αυτά. Πάρτε μια ιδέα παρακαλώ. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα και αφορά την άφιξη προσφύγων στην Κύπρο. Ο Δόκτωρ Αντώνης Στυλιανού είναι κοντά μας από το Hope for Children. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι έτσι κρίσιμες οι στιγμές, κύριε Στυλιανού, και εσείς είμαι σίγουρη ότι έχετε παρακολουθήσει και τις συζητήσεις που έχουν ανοιχτεί κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πλέον είναι πεδίο συζήτησης. Δίστανται οι απόψεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε καλωσόρισαν αυτοί οι άνθρωποι αφού κατέληξαν εδώ και να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε και ήδη υπάρχουν και εθελοντές. Υπάρχουν όμως και η άλλη άποψη, να την πω έτσι, που λέει ότι πόσους μπορεί να σηκώσει η Κύπρος, ήδη έχουμε πάρα πολλούς ξένους, είναι το φρασεολόγιο, και σε λίγους μήνες θα αρχίσουν να παίρνουν και επιταγές και θα παίρνουν και επιδόματα. Άλλοι μιλούν ακόμα και για ισλαμοποίηση της Κύπρου εκ προθέσεως. Παρακαλώ την πρώτη σας τοποθέτηση. Πρωτίστως να αναφέρουμε έτσι και να διασκεδάσουμε ακριβώς αυτού του είδους τις ανησυχίες, ότι πρόκειται για ένα μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι μια μείζωνα ανθρωπιστική κρίση αυτή την οποία παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα στην Κύπρο από τα ξημερώματα της Κυριακής ουσιαστικά. Δεν θεωρώ ότι τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή για ισλαμοποίηση. Και όταν μιλούμε με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά ή τα επίθετα για ξένους κτλ. Απλά εκφράζουμε ρατσιστικά αισθήματα τα οποία δεν αρμόζουν στο λαό μας, δεν αρμόζουν στην κουλτούρα μας. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει ο ξένιος Δίας, για παράδειγμα, η Κύπρος και η Ελλάδα, η κουλτούρα μας γενικά, είναι μια κουλτούρα φιλόξενη προς αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά προς αυτούς τους ανθρώπους που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτούς τους ανθρώπους που κατέληξαν πολυβασανισμένοι στο πολύπαθο νησί μας, γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Να μην ξεχνάμε ότι και εμείς ήδη προσφυγοποιηθήκαμε το 1974 ως εκ της τουρκικής εισβολής. Αρκετοί συνάνθρωποι μας, αρκετοί συμπατριώτες μας μετανάστευσαν στο εξωτερικό υπό δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, οικονομικές και άλλως πως. Άρα δεν πρέπει να εκφράζουμε αυτού του είδους τη ξενοφοβία ή το ρατσισμό σε τέτοιου είδους περιστάσεις, οι οποίες ακριβώς προκαλούν τα ανθρωπιστικά μας αισθήματα, τα οποία οφείλουμε να επιδείξουμε. Λοιπόν, γιατί παρακολουθώ ακριβώς το ζήτημα και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και βρεθήκατε και στην Κοκκινοτριμιχτιά. Όπως καλόν γνωρίζετε. Και θα δούμε τώρα τα πλάνα σε πάρα πολύ λίγο. Τα ετοιμάζουν οι συνάδελφοι ακριβώς, για την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Ευτυχώς λέω και το τονίζω ευτυχώς, παρατηρώ ότι είναι μεμονωμένα αυτού του είδους οι εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοιτάξτε όμως, κύριε Στυλιανού, ο κόσμος δικαιούται να έχει ανησυχίες. Εγώ αυτό το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Και σεβαστή αντίθετη άποψη, αγαπητή Γογό. Σίγουρα, αλλά η ανησυχία είναι ανησυχία. Να σας πω κάποια ερωτήματα που διάβασα. Ας πούμε, έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ, έτσι. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πρέπει να τους κρατήσει, μπορεί να τους αφήσει να φύγουν? Αν τους κρατήσει, οφείλει να τους συντηρεί με επιδόματα? Τι λέει ο νόμος? Απαντήστε στον κόσμο. Είναι απλή η απάντηση και νομικά, και θα μιλήσω εκ της νομικής μου ιδιότητας, ότι έχουμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία συμβατικές υποχρεώσεις εναντί του διεθνούς δικαίου, αλλά και εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αποτελούμε μέλος από το 2004, ακριβώς όπως προσφέρουμε την ανθρωπιστική εκείνη βοήθεια και στήριξη σε αυτού του είδους τους ανθρώπους που καταλήγουν με αυτόν τον τραγικό
συγκεκριμένων τρόπων στην πατρίδα μας. Φεύγουν από μια εμπόλεμη ζώνη, όπως λέτε. Φεύγουν ακριβώς από μια εμπόλεμη κατάσταση, από μια εμπόλεμη ζώνη. Και αυτές ακριβώς ήταν οι μαρτυρίες που είχαμε ακούσει και χθες. Όταν, όταν επισκεφθήκαμε το κέντρο υποδοχής στην Κοκκινοτριμηθιά από την πρώτη στιγμή εκ μέρους του ανθρωπιστικού οργανισμού Hope for Children, ειδικά για να δούμε ακριβώς και το ζήτημα των παιδιών, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει. Και θέλω να τονίσω εξ υπαρχής ότι είναι ένα το ζήτημα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στους δέχτες των τηλεοράσεων μας και ένα άλλο ζήτημα να βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα, την τραγική φύση και κατάσταση αυτών των πολυβασανισμένων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην πατρίδα μας κινδυνεύοντας και ρυψοκινδυνεύοντας την ίδια τη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον, για να ξεφύγουν ακριβώς από καταστάσεις όπως μας έχουν περιγράψει. Ένα συγκεκριμένο παιδάκι. Ναι, πείτε μας, μιλήσαμε και με τα παιδάκια. Μιλήσαμε με όλα τα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στον χώρο της Κοκκινοτριμηθιάς. Ακριβώς για να δούμε κατά πόσον τα παιδάκια σωστά διάγουν τη ζωή τους πλέον εκεί και μας είχαν πει συγκλονιστικές μαρτυρίες. Δηλαδή. Ήταν καταταλαιπωρημένα, απλά να τονίσω, γιατί είχαν περάσει τρεις νύχτες μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής στην ανοιχτή θάλασσα, υπό δύσκολες συνθήκες πλεύσης. Ένα πολύ μικρό πλοίο, μας έλεγαν ότι και οι γονείς τους, ότι είχαν πληρώσει αδρά αυτούς τους διακινητές, τους οποίους ελπίζω κάποτε να συλληφθούν και να τιμωρηθούν δεόντως ως προβλέπει ο νόμος. Τους είχαν υποσχεθεί να ταξιδεύσουν με κότερο, με όλες τις ανάγκες και όλα τα comfort, αν θέλετε, τις ανέσεις τους, και τους στίβαξαν 115 ανθρώπους, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, αγαπητή κυρία Αλεξανδρινού, σε μία βάρκα 10 με 15 μέτρα, στιβαγμένα παιδιά πάνω στους γονείς τους. Κάποιος συγκεκριμένος πατέρας μας είχε πει ότι σε κάποια φάση διέλαθε, ξέφυγε της προσοχής του το παιδάκι του και εναγωνιωδώς προσπαθούσε να μετακινηθεί πάνω από ανθρώπους οι οποίοι κοιμώνταν, δηλαδή περπατούσε πάνω στους ανθρώπους για να βρει το παιδάκι του. Και μας είχαν πει ακριβώς, όλοι ευχαριστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ηρίστον παρόδο άμεσα αντέδρασε στη συγκεκριμένη κρίση και άμεσα προσέφυγε στην βοήθεια και μας είχαν πει πρώτη φορά είδαμε ελικόπτερο το οποίο να υπερίπταται της βάρκας και να μην προσπαθεί να μας βομβαρδίσει. Αυτό είναι συγκλονιστικό να το ακούς από ένα 7χρονο παιδάκι το οποίο έχει βιώσει τον πόλεμο, το οποίο έχει βασανιστεί σε εκείνες τις συνθήκες και κατέληξε με τον ένα ή άλλο τρόπο, με τις συνθήκες που ξέρουμε, στην Κύπρο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κυκλοφορεί από το πρωί μία φωτογραφία στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα είναι δύο φωτογραφίες. Κολλάζ, δύο φωτογραφίες. Στη μία απεικονίζεται ένας τζιχαντιστής, φαίνεται το πρόσωπο, και δίπλα ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται ως πρόσφυγας που φτάνει στον προορισμό του. Και εδώ έρχονται κάποιοι, το ανακυκλώνουμε στο διαδίκτυο και λένε «Νάτο, είναι ισλαμοποίηση, παιδιά, είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται δίθεν πρόσφυγες μαζί με πραγματικούς πρόσφυγες για να τους λυπηθούμε και για να μην τους προσέξουμε και υπάρχει αποστολή». Πώς απαντάτε σε αυτό, κύριε Στυλιανού? Το έχετε διερευνήσει? Το έχουμε διερευνήσει. Ναι. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κανένας με βεβαιότητα να πει ότι εντός του τεράστιου αυτού μεταναστευτικού ρεύματος, το οποίο ζούμε και βλέπουμε ειδικά αυτό το καλοκαίρι ακόμη πιο έντονο, ειδικά προς την Ελλάδα ή προς την Ιταλία ή και την Ισπανία, ότι ενδέχεται να υπάρχουν, ένα ενδεχόμενο, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ενδέχεται να υπάρχουν και αυτού του είδους οι ανθρώποι οι οποίοι έχετε περιγράψει. Ναι. Όμως, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει και διερευνούν, και αυτή είναι η πληροφόρηση που είχαμε και χθες, ναι, ότι διερευνούν ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα, λαμβάνεται το ιστορικό όλων των ανθρώπων, των προσφύγων που φτάνουν στις χώρες, ακριβώς για να αποτραπεί εκείνο το ενδεχόμενο. Να τονίσουμε όμως ότι αυτό δεν πρέπει να διαχέεται έντονα, γιατί ακριβώς ο φόβος της, όχι της ισλαμοποίησης, εκείνο είναι ένα πολύ διαφορετικό ζήτημα, γιατί θα πρέπει να μιλούμε για ένταξη των μεταναστών οι οποίοι φτάνουν στις χώρες της Ευρώπης. Ο φόβος της τρομοκρατίας αποτελεί μια ασύμμετρη απειλή ούτως ή άλλως, και δεν είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο που θα μπορούσε να φτάσει κάποιος στην Ευρώπη και να απειλήσει την ασφάλεια των χωρών μελών
της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι οι οποίοι και χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε δει τα περιστατικά στη Γαλλία, στο Σαλί Επτό. Είχαμε δει περιστατικά και αλλού. Οπότε δεν πρέπει εκείνο το μεμονωμένο περιστατικό να μας ανησυχεί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι που κάποιος τρομοκράτης μπορεί να πλήξει την ασφάλεια του οποιοδήποτε. Απαντήστε μια άλλη ερώτηση του κοινού. Είπατε και εσείς πριν ότι πλήρωσαν αδράφτοι οι άνθρωποι. Έτσι, 4.000 ευρώ είναι το ποσό που έχει ακουστεί. Και το ερώτημα μπορεί να σας ακουστεί απλοϊκό, αλλά παρακαλώ να το απαντήσετε. Ένας άνθρωπος που είναι σε θέση να δώσει 4.000 ευρώ για να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, που κυκλοφορούν τα νέα, έτσι, ότι δεν είναι κότερο με όλα τα κομφόρ, ότι τους πετάνε μέσα στις βάρκες της κακιάς ώρας και οι άνθρωποι πνίγονται μωρά. Αφού έχει 4.000 ευρώ, ρωτάει εδώ η τηλεθεάτρια, γιατί δεν κόβει ένα εισιτήριο σαν άνθρωπος και να ταξιδέψει με μια ομαλότητα και να πάει όπου μπορεί να γίνει δεκτός και προτιμά να ακολουθεί αυτή την οδό? Μήπως αυτοί οι άνθρωποι, ρωτάει η τηλεθεάτρια, έχουν κάτι άλλο πίσω τους που δεν τους επιτρέπει να κινηθούν νόμιμα? Και η απάντηση έτσι απλά είναι όχι, γιατί δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν δια της νομίμου οδού και να φτάσουν στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ευρώπη, θα χρειάζεται βίζα, χρειάζεται ένα διαβατήριο και ούτω καθεξής, άρα δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μόνιμα. Νόμιμα. Αυτοί νόμιμα δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν, γι' αυτό ονομάζονται στην νομική ως παράτυποι ή ως εισερχόμενοι παράτυπα στην δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί ακριβώς δεν έχουν επιλέξει την νόμιμη οδό εισόδου μέσα από αεροδρόμια ή τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, λέει η κυρία, ότι δεν μπορούμε να τους εξισώνουμε με τους Κύπριους που ήταν πρόσφυγες το 1974. Εκείνο είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Το είχα αναφέρει ότι και εμείς ζούσαμε υπό αυτές τις συνθήκες, μέσα σε τέντες για παράδειγμα, μέσα σε αντίσκηνα, χωρίς γάλα. Γιατί αυτό έχουμε δει χθες, όταν έφταναν ακριβώς παιδιά χωρίς γάλα, με άδεια τα πιπερό τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, όχι όταν το βλέπεις τόσο στις εικόνες, στους δέχτες της τηλεόρασης, αλλά όταν το ζεις. Και όταν πας σε εκείνο το παιδάκι, γιατί είχαμε την ευκαιρία να είχαμε μαζί μας ένα δικό μας μεταφραστή που μιλά άπτεστα τα ελληνικά, την ελληνική γλώσσα, και γιατί πρόκειται για Σύριο, ο οποίος είχε φτάσει στην Κύπρο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα, είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό, γιατί μιλούσαμε για ένα παιδί όταν είχε φτάσει στην Κύπρο πριν 2 χρόνια, πλέον έχει ενηλικιωθεί, ο οποίος από μόνος του έδωσε το άπαν των δυνάμεών του, ούτως ώστε να μάθει ελληνικά. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει περάσει στο πανεπιστήμιο, σε πανεπιστήμιο και σπουδάζει. Ναι. Ο ίδιος, να φανταστείτε, αποκαλεί τον εαυτό του Γιώργο και τον φωνάζουμε σαν Γιώργο. Μάλιστα. Είναι ένας ιδιαίτερα εντυπωσιακός άνθρωπος, ο οποίος μας είχε πει: εσείς σαν Hope for Children και εσείς σαν Κύπρος και σαν κυπριακός λαός, με είχατε στηρίξει τότε που το είχα ανάγκη, τότε που είχε φτάσει παράτυπα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τον στήριξε. Αυτή τη στιγμή έχει την οικογένειά του στην Κύπρο. Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στην και Κύπρο. Είναι νόμιμα. Ωραία. Στην Κύπρο, φυτά σε ελληνικό σχολείο. Ήταν ο δικός μας μεταφραστής που αφιλοκερδός, ξέρετε, ξόδεψε όλη του τη μέρα της Κυριακής, γιατί βρισκόμαστε χθες, εκεί χθες από το πρωί, και μας έκανε τον διερμηνέα. Και εκείνος μας έλεγε ότι εσείς τότε με είχατε βοηθήσει και σήμερα σας ανταποδίδω αυτή τη βοήθεια. Γιατί αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί, μπορεί αύριο να είναι εκείνοι οι διερμηνείς, εκείνοι οι άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν και θα μας τιμήσουν σε κάποιες των περιπτώσεων και σαν Ελληνοκύπριους ανθρώπους που έχουμε προσφέρει τη βοήθεια. Όταν ένα παιδί φτάνει χωρίς γάλα στον πιμπερό του, ξυπόλυτο, χωρίς τα υποδήματα, με ρούχα πραγματικά, όχι τσαλακωμένα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά και εμένα η ανησυχία μου πρωτού έρθω στο στούντιο ήταν να ήταν σιδερωμένο το πουκάμισο μου. Και μετά σκεφτόμουν εκείνο το παιδάκι που είδα χθες με σχισμένα τα ρούχα του και χωρίς υποδήματα. Εκείνο πρέπει να μας συγκλονίζει πραγματικά. Και εκείνο το παιδάκι, εκείνο που ζήτησε εκείνη τη στιγμή, όταν μας είδε, μας ρώτησε μέσω του διερμηνέα από πού είστε εσείς, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την κυβέρνηση, και του είχαμε πει: είμαστε ένας ανθρωπιστικός οργανισμός που προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη και συμβουλές στα παιδιά. Και μας ζήτησε: μπορείτε να μου φέρετε παιχνίδι, ένα παιχνίδι, σας παρακαλώ. Αυτό ήταν το μείζον ζήτημα που απασχολούσε εκείνο το ταλαιπωρημένο παιδί. Είχαμε την περίπτωση μιας μητέρας ενός παιδιού, η οποία ακόμη δεν της είχε παρασχεθεί το κρεβάτι, γιατί ήταν ακριβώς οι πρώτες στιγμές που είχε φτάσει στον καταβλισμό εκείνο στην Κοκκινοτριμηθιά, στο κέντρο υποδοχής, και η οποία ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση
και πήγε το μικρό κοριτσάκι της 3 χρονών και της έλεγε, γιατί η λέξη μάμα είναι αντιληπτή σε πολλές γλώσσες, και της έλεγε μαμά, μαμά, και κάτι άλλο στα αραβικά, και είχα ζητήσει από τον διερμηνέα μας να μου πει ακριβώς τι της λέει, και μαμά, μαμά, μείνε κοντά μου, είμαστε ασφαλείς τώρα. Αυτά είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά πράγματα. Ένα άλλο παιδάκι εκεί στο κέντρο υποδοχής χθες, ενώ τους είχε παρασχεθεί η τροφή από το πρωί, από τις πρώτες στιγμές από τις υπηρεσίες, ήρθε και σε κάποια φάση μας ζήτησε ένα μπισκότο με σοκολάτα, γιατί είχε δει κάποιο από τους λειτουργούς εκεί να τρώει ένα μπισκότο, οι οποίοι έχουν δώσει το μέγιστο των δυναμιών τους, το άπαν των δυναμιών τους, υπό συνθήκες, γιατί να μην νομίζουμε ότι κάποιος είχε ακούσει να πει τους έχουν βάλει κάτω από τον ήλιο μέσα σε τέντες. Μα κάτω από τον ήλιο δεν είναι μόνο τα 89 άτομα τα οποία βρίσκονται στο κλίμα. Είναι και λειτουργία. Είναι και οι πολλοί λειτουργοί και εθελοντές, είτε από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, είτε από την Υπάτια Αρμοστία για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, είτε του Ανθρωπιστικού Οργανισμού Hope for Children, είτε από την Πολιτική Άμυνα, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς υπό τις ίδιες συνθήκες εκεί, και μας είχε πει: έχετε ένα μπισκότο με σοκολάτα, γιατί εκεί που ήμασταν στον καταβλισμό στη Συρία και μεταφέρθηκαν μετά στο Λίβανο, δεν έχουμε φάει σοκολάτα για πολύ καιρό. Πώς αισθάνεστε να τα ακούτε αυτά, κύριε Στυλιανού? Είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικό, και συγκλονιστικό ήταν να βλέπεις ένα συγκεκριμένο πατέρα με 4 παιδιά. Που είχε φτάσει εκεί και μας έλεγε, έδωσα 15.000 δολάρια για να φέρω την οικογένειά μου εδώ. Και έκλαιε όταν μας το έλεγε αυτό. Ακόμα πιο συγκλονιστική ιστορία που είχαμε ζήσει από μια μητέρα. Είναι μια από τις μητέρες που έχει τα 5 βρέφη. Mm-hmm. Ίσως ελάχιστον εβδομάδων μάλιστα, με το μπιμπερό του άδειο να κοιμάται καταταλαιπωρημένο μέσα στη σκηνή. Και μας έλεγε, έχω ακόμα 3 παιδιά, μας έδειξε τα 2 που έπαιζαν έξω με μια μπάλα που τους είχαμε δώσει, και μας λέει, ξέρεις, έχω ακόμα ένα 4ο παιδί, το οποίο άφησα στη Συρία μαζί με τον σύζυγό μου, γιατί δεν είχαμε τα λεφτά να το φέρουμε μαζί μας. Αλλά γιατί εκείνο το παιδί είναι μεγαλύτερο, ίσως μπορέσει να επιβιώσει σε εκείνες τις αντίξουες εμπόλεμες συνθήκες που υπάρχουν στη Συρία, παρά και προτίμησα να τον αφήσω εκείνο που ήταν ο μεγαλύτερος μαζί με τον πατέρα του, και να φέρω τα μικρότερα παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ζητούν ούτε λεφτά, δεν ζητούν ούτε τις επιταγές, οι οποίες απλά να αναφέρουμε ότι έχει αλλάξει εκείνο το σύστημα το οποίο είχαμε στο παρελθόν και ήταν πολύ έντονο. Ναι, βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά τα δεδομένα πλέον. Λοιπόν, να ακούσουμε μια κυρία. Η κυρία Χριστίνα, παρακαλώ. Εγώ, γεια σου. Γεια σας. Να πω κάτι για τους προσφύγες. Εγώ μου, μ' ακούτε? Ναι, πείτε μας. Εγώ δεν είμαι ρατσιστίνα, είμαι σε μερικές στυλές ρατσιστίνα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κάτι για μένα, δεν το αντέχω να βλέπω τα μωρά. Οι μεγάλοι, ο νους μας όλους, αν είχαμε οι περισσότεροι τη σήμερα ημέρα σαν αυτούς τους Σύριους, επέρνα συμπρεφούθηκε να κολυμπήσουν στη θάλασσα να μας πάνε τα ψάρια. Και το άλλο εγώ. Οι εκκλησίες παγκόσμια, παγκόσμια οι εκκλησίες από μικρό νησί της Κύπρου, ναι, ως το μεγαλύτερο, ναι, να βοηθούσε σε τέτοιες περιπτώσεις, και ο Ερυθρός Σταυρός που είναι παγκόσμια, ναι, ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Ο Ερυθρός Σταυρός, μιλούμε και το ξέρουμε, το γνωρίζουμε όλοι, είναι παγκόσμια, ένας Ερυθρός Σταυρός, αν μένει στη χώρα η ΤΑΒΕ, θα βοηθήσει άλλη χώρα. Ναι. Η κυβέρνηση σαν τη δική μας, που έχουμε μωρά που πεινούσει, δεν έχουν γάλα. Πώς νιώθει το μωρό το δικό μας, εγώ, σήμερα και χτες, που αυτά τα μωρά τα κοιτάξα στην ένα μωρό δικό μας. Δεν κατηγορώ τα μωρά τα ξένα, καθόλου. Ναι. Αλλά ένα μωρό δικό μας, παράδειγμα, που ακόμα βρίσκεται στη γωνιά, δεν έχει μάνα του να του αγοράσει ένα παγωτό ή ένα μποτούν το χυμό, ναι, και βλέπει ότι αυτά έρχονται πρώτα. Όχι η εκκλησία, κυρία Χριστίνα, να μας κάνουν κουτσά. Κυρία παραπάνω να πετάξουν τα ράζα παγκόσμια. Να βγάλουν το χρυσό έξω, να βοηθούν τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ την κυρία Χριστίνα. Επειδή το έχω διαβάσει και αυτό κατά κόρον σήμερα, ότι έχουμε πάρα πολλές οικογένειες στην Κύπρο που έχουν ανάγκη, κανείς δεν αντιλέγει, κύριε Στυλιανού, και υπάρχει και μηχανισμός που κινητοποιείται καθημερινά για να βοηθηθούν αυτές οι άπορες οικογένειες, αλλά
Η γνώμη μου είναι δεν είναι δίλημα ή ο ένας ή ο άλλος. Όλοι όσοι έχουν ανάγκη. Θα αφήσουμε αυτά τα παιδάκια δηλαδή πεινασμένα, επειδή έχουμε και εμείς άπορα παιδιά, όλα τα παιδιά να έχουν να φάνε καλέ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που έχετε πολύ εύστοχα πει, ότι δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα διλήμματος, γιατί όλα τα παιδιά οφείλουμε σαν κοινωνία των πολιτών, σαν ανθρώποι, να τα στηρίξουμε. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι να μην μηδενίζουμε τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται επί του εδάφους για τα παιδιά, τα Κυπριόπουλα αν θέλετε, που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτές τις συνθήκες, και εμείς σαν οργανισμός, σαν Hope for Children, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες συνεισφέρουν καθημερινά έναν πόλεμο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, ακριβώς για να τους παράσχουμε όλα τα απαραίτητα είδη, είτε αυτά πρόκειται για σχολικά είδη τώρα που αρχίζουν και τα σχολεία, είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε πρόκειται για είδη πρώτης ανάγκης. Άρα δεν πρέπει ακριβώς να συζητούμε ότι πρόκειται για ένα δίλημμα. Όλα τα παιδιά είναι ίσα, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ακριβώς πρέπει όλοι μας να ενδιαφερθούμε και όλοι μας να προσφέρουμε όσοι μπορούμε να προσφέρουμε το μέγιστο των δυνάμεων μας και των δυνατοτήτων μας για να στηρίξουμε ακριβώς αυτές τις οικογένειες στις οποίες έχει αναφερθεί η αγαπητή τηλεθεάτρια, αλλά να στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους που με τόσες πολλές δυσκολίες και με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής και ρισκάροντας τη ζωή και των παιδιών τους έχουν φτάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο, κάποιος θα έλεγε καλός ή κακός, στον τόπο μας. Και ευτυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει αυτού του είδους τη βοήθεια. Ευτυχώς και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, αλλά και οργανώσεις όπως τη δική μας, κινητοποιούμαστε για να προσφέρουμε στον οποιοδήποτε συνάνθρωπο μας την απαραίτητη βοήθεια για να του προσφέρουμε εκείνες τις συνθήκες ασφάλειας, εκείνες τις συνθήκες όσες μπορούμε για να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι παραμένουν ζωντανοί και ότι η φλόγα της ελπίδας για τον οποιοδήποτε άνθρωπο και ειδικά για τα παιδιά παραμένει πάντοτε αναμένη. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Πείτε μου ξανά. Μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Διατυπώνουν κάποιοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, πραγματικά νιώθω άσχημα, αλλά αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες. Τα έχω δει, αγαπητοί εγώ, για την υγεία, για τη δημόσια υγεία. Ακούσαμε όμως πριν και στα δελτία ειδήσεων και σε ενημερωτικές εκπομπές ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι και θα γίνουν και άλλοι. Δεν τίθεται θέμα, δηλαδή, να μην δημιουργούμε ένα κλίμα ότι θα έρθουν και θα φέρουν την πανούκλα μαζί τους αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι, κύριε Στυλιανού? Εσείς πήγατε εκεί. Κανένα απολύτως. Καμιά απολύτως ανησυχία δεν πρέπει να τίθεται από αυτού του ζητήματος. Ναι. Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονταν στο χώρο εκεί. Μάλιστα. Ξεκίνησαν και μέχρι χθες αργά το η νύχτα που είχα φύγει από την Κοκκινοτριμηθιά είχαν ολοκληρωθεί η πρώτη δειγματοληψία. Είχαν διασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα για την υγεία. Εγώ προσωπικά με άλλους συναδέλφους από τον οργανισμό βρισκόμασταν εκεί, αγκαλιάσαμε τα παιδιά, δώσαμε τα χέρια μας με αυτούς τους ανθρώπους και δόξα σου ο Θεός βρίσκουμε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλώ μαζί σας χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, μια γραμμή ακόμα και θα κλείσουμε. Ο κύριος Γιώργος, παρακαλώ. Ναι, κύριε, εγώ καλησπέρα. Καλησπέρα στο φιλοξενούμενο σας, τον κύριο Στυλιανού. Ορίστε. Οι ενέργειες που έγιναν ήταν πολλά σωστές. Φιλοξενήσαμε τους, υποδεχτήκαμε τους, βοηθήσαμε τους. Ναι. Όλα έγιναν μια χαρά βάσει του προγράμματος. Εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα, δείχνοντας όλα αυτά στα κανάλια, δείχνοντας όλα αυτά, προβάλλοντας τη φιλοξενία που δώσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολύ σωστά τους έδωσαμε, ναι. Μήπως αυτό θα ελκύσει και άλλους από αυτούς τους πρόσφυγες για τον τόπο μας. Αφού θέλουν να φύγουν. Και μάλιστα κάποιοι τους βρίζουν στο Facebook ότι δεν τους άρεσε η Κύπρος και θέλουν να φύγουν. Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι θα φανούμε ότι είμαστε ελκυστικός προορισμός, λέτε. Ναι, είναι μεγάλη πιθανότητα αυτή. Ναι. Νομίζω ότι πολλή προβολή κάπου θα βλάψει όλο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Στυλιανού. Εύλογο το ζήτημα που θέτει ο ακροατής, ο τηλεθεατής, αλλά τονίσουμε αυτό που έχετε πει και εσείς. Δεν ήθελα να έρθω στην Κύπρο. Κατέληξα στην Κύπρο γιατί βρέθηκα σε ένα ακυβέρνητο σκάφος και περιπλανιόνταν στην ανοιχτά της Κύπρου για τρεις μέρες. Όλοι τους είχαν ζητήσει ότι θέλαμε να φύγουμε. Ο προορισμός μας ήταν η κεντρική Ευρώπη, η βόρεια Ευρώπη.
έχουν κάποιοι από αυτούς συγγενείς. Ναι. Κάποιος μας έλεγε ότι είναι ο αδερφός του στην Νορβηγία, για παράδειγμα, και εκεί ήταν ο στόχος. Δεν είναι το ζήτημα κατά πόσον η Κύπρος θα γίνει ελκυστικός προορισμός για αυτούς. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες για τους ίδιους για να φτάσουν εύκολα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι το ζήτημα της Ελλάδας, όπου τα παράλια απέχουν ένα ή δύο ναυτικά μίλια, όπου ήταν πολύ πιο εύκολο. Ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν έχουν το στόχο τους να μείνουν εδώ. Απλά έψαχναν ένα καλύτερο μέλλον, ήθελαν να ξεφύγουν ακριβώς από εκείνες τις δύσκολες συνθήκες. Και εδώ κατέληξαν στην προκειμένη περίπτωση. Σήμερα προλίγου ακούαμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ, να λέει ότι η Κύπρος θα μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι και 274 περίπου άτομα. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Χάσικος, είχε πει ότι η δυνατότητά μας είναι περίπου στα 300 άτομα. Ναι. Θα μπορούσαμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την τεράστια μεταναστευτική κρίση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε συλλογικά στην Ευρώπη, να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, ναι, να γίνει μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης για την Ευρώπη. Πάντα με προσοχή. Υπάρχει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου, για παράδειγμα, στις 14 Σεπτεμβρίου, όπου θα παρευρεθούμε και εμείς σαν παρατηρητές, σαν οργανισμός, ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε μας για την ευκαιρία που μας έχετε δώσει να πούμε αυτού του είδους τις μικρές, αν θέλετε, ιστορίες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που διάγουμε. Λοιπόν, όποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να απευθύνεται στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, που συλλέγει η βοήθεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης.